Το πάρκο θα είναι. Το πάρκο δεν αποκάλυψε. Ένα πολύ σημαντικό. Στην προκήρυξη του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης προχωράει Δέφχελ Expo, καθώς πραγματοποιήθηκε η τελική έγκριση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα σχέδια ανάπλασης επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα στο... Το παλέντο σπορ. Εκεί. Ο άξονας αυτός που βλέπετε είναι ο άξονας των μουσείων που είχε σχεδιάσει ο Εμπράρ. Είναι η επικοινωνία της θάλασσας οπτικά με το Σεϊξού. Αυτός ανοίγει, παραμένει δηλαδή, είναι ένας άξονας που τον... είναι αυτός εδώ. Θα υπάρχει οπτική επαφή. Οπτική δηλαδή, επαφή ναι. Και υπάρχει, προσέξτε, είναι το τελόγλιο, είναι πράγμα προς το καφεδόγλιο. Το Μακεδονικό Μουσείο πίσω μας που είναι μέσα στην έκθεση, τα μουσεία βυζαντινό αρχαιολογικό. Το οποίο διατηρείται. Άρα αυτό όλο είναι εκπληκτικός. Το μουσείο θα παραμείνει. Θα παραμείνει, βεβαίω. Ο πύργο του ΟΤΕ, το περίπτωση τη Αγροτική. Και το και βέβαια το Παλέντε Σπορ. Ακριβώ όπω είναι και σήμερα. Φαντάζομαι. Με πράσινο. Ναι, θα γίνει με πράσινο γύρω, θα επεκταθεί ο χώρο ο κοινόχρηστο. Και αυτό που λέγαμε εις Βόλου είναι ο δρόμο που δεν τον βλέπουμε, είναι πίσω από το 15. Θα είναι ένα πεζόδρομο που θα μπαίνει μέχρι το Παλέντε Σπορ. Σε ανώνυμη πόλη. Δηλαδή βλέπετε ότι δημιουργούνται άξονε, ο κεντρικό Ιβελίδη εις Βόλου. Και ένας άξονας από το Παλέντε Σπορ προς τη θάλασσα και τον πύργο του ΟΤΕ. Δηλαδή υπάρχουν και οπτικές ανάσες μεγάλες. Ναι. Και τρεις μεγάλοι εκθεσιακοί χώροι. Ναι. Είναι αυτό που λες ότι μπορείς να έχεις περισσότερες παράλληλες πιο μικρές εκθέσεις. Ποιο smart πράγμα, ποιο smart γεγονός. Θα πέφτει περιφερειακός. Σταθμή μετρό. Άρα εδώ που βγαίνει ο περιφερειακός εξυπηρετεί την πόλη γιατί θα έχει 2.500 θέσεις. Να παίρνεις από εδώ το μετρό και να μπαίνεις στην πόλη με το μετρό. Ναι, και αυτά εδώ πέρα παραμένουν. Αυτό είναι το νέο θέμα της Αγίας Φωτεινής που λέγαμε. Εντάξει, αλλά εμείς το έχουμε σχεδιάσει χωρίς να λάβουμε υπόψη αυτό. Εδώ είναι και στο στρατό και στο πανεπιστήμιο, είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Τίποτα, θα αλλάξει η πόλη, αυτό που είπατε, ότι τέτοια παρέμβαση πολεοδομική δεν υπάρχει. Σκεφτούμε να προχωρήσουμε τώρα στην υλοποίηση μιας διαδρομής πολιτιστικής μεγάλης, βυζαντινού αρχαιολογικού, να περάσει από εδώ μέσα και ναι, να φτάσει μέχρι. Ναι, μα αυτό είναι το εκπλήμα. Αυτό το είχε σχεδιάσει ο Εμπράρ. Ναι. Ο Εμπράρ δηλαδή, και τώρα εμείς το αναδεικνύουμε και το επιστρέφουμε στην πόλη. Γι' αυτό καμιά φορά είναι υπερβολική αυτή η κριτική που γίνεται από κάποιους. Αυτό το πράγμα θα είναι δηλαδή βιοκλιματικό. Αλλάζει η πόλη, αλλάζει όλη η ζωή. Αυτή είναι εδώ Σαγγελάκη και τα καταστήματα. Δείτε από τα σημερινά καταστήματα πόσο μπαίνει μέσα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό θα γίνει μπουλεβάρτ. Και αυτό μπαίνει ακόμα μέσα, άλλα 20 μέτρα. Δηλαδή θα είναι μια εξαιρετική οδός η Αγγελάκη, η οποία παρουσιάζει, ενώνεται με το πάρκο. Θα είναι σαν Ζελιζέ. Εδώ είναι η αξία της γης και αυτό. Ακριβώς.